Καλησπέρα σας και πάλι εδώ να μιλήσουμε για τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στον Πλάτωνα και τα μαθήματα που κατά τον φιλόσοφο πρέπει να διδάσκονται στους μαθητές. Έχουμε δύο βαθμίδες στον Πλάτωνα, τα μικρότερα παιδιά στην κατώτερη βαθμίδα με πιο εύκολα μαθήματα και τα μεγαλύτερα στην ανώτερη. Καταρχήν λοιπόν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, πρέπει να διδάσκονται τα στοιχειώδη μαθήματα, όπως εμείς έχουμε τη στοιχειώδη εκπαίδευση σήμερα, που είναι η ανάγνωση. Προσέξτε πόσο μεγάλη αντιστοιχία υπάρχει με τα σημερινά μαθήματα που διδάσκονται. Ανάγνωση καταρχήν, γραφή, αριθμητική, γεωμετρία, παράλληλα όμως και γυμναστική και μουσική. Είπαμε καλή και αγαθή, ωραία στα σώματα και καλή στην ψυχή. Πώς θα γίνουν ωραίοι στα σώματα αν δεν γυμνάζονται? Μουσική λοιπόν επίσης και χορός. Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο φιλόσοφος στην εξάσκηση της νόησης δια της αριθμητικής και στην ευεργετική επίδραση που έχει η μουσική στις ψυχές των νέων και μάλιστα συνδυασμένη με τις κατάλληλες γυμναστικές ασκήσεις, έτσι ώστε τα πιο νοθρά, θα λέγαμε, παιδιά, τα πιο εκείνα που έχουν πέραν του δέοντος ήπιο χαρακτήρα, θα πρέπει να κάνουν περισσότερες γυμναστικές ασκήσεις για να δραστηριοποιηθούν περισσότερο και αντίστοιχα εκείνα που έχουν υπερβολική δραστηριότητα ως προς το σώμα να κάνουν λιγότερη γυμναστική και περισσότερα θεωρητικά μαθήματα. Δηλαδή τα μαθήματα αυτά δεν είναι για όλα τα παιδιά ίδια σε ποσότητα, αλλά πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Επίσης είναι ζητούμενο αυτό για μας σήμερα. Γιατί δυστυχώς σε μία τάξη, ας πούμε, 30 παιδιών, τα ίδια μαθήματα διδάσκονται και κάποια παιδιά από αυτά δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν, εάν τους είναι δύσκολα. Κάποια άλλα πάλι, εάν δίδονται με πιο εύκολο τρόπο τα μαθήματα, κάποια άλλα ευφιέστερα μένουν πίσω, χάρη των άλλων. Αλλά εντάξει, εδώ υπάρχουν παράγοντες που δεν είναι εύκολο να υπερνικηθούν, τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να υπάρχουν πιο λιγάριθμα τμήματα, έτσι ώστε και χωρισμένα έτσι, ώστε οι δάσκαλοι να μπορούν να δίδουν μαθήματα άλλου επίπεδου στους πολύ ικανούς μαθητές και άλλους στους λιγότερο ικανούς. Η μουσική λοιπόν, μετά την αριθμητική, η οποία οξύνει το νου των παιδιών, είναι πολύ βασική, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, γιατί καταδύεται, όπως θα πει, στις ψυχές των νέων και τους βοηθάει να γίνουν καλοί και ενάρετοι. Κυριοτάτη η μουσική τροφή. Η μουσική είναι ένα κυριότατο μάθημα όσον αφορά την εκπαίδευση, ότι μάλιστα καταδύεται στο εντός της ψυχής, γιατί χωρίς να το καταλάβει ο νέος, μπαίνει μέσα στην ψυχή του, στο βάθος της ψυχής του, ο ρυθμός και η αρμονία. Εφόσον υπάρχει αρμονία εξωτερική, εύκολα και παρακολουθούν τα παιδιά συστηματικά αυτή τη μουσική, εύκολα και η ψυχή τους γίνεται αρμονική και τους οδηγεί στην ευσχημοσύνη, δηλαδή στο να γίνουν κόσμοι ενάρετοι στην πολιτεία και στους νόμους. Και μάλιστα μας δίνει και το ρυθμό, πλέον κατάλληλος μουσικός ρυθμός για να επιτευχθεί η αρμονία, είναι ο δωρικός. Δηλαδή αφήνει εκτός της εκπαίδευσης την άγρια οργιαστική μουσική με κύμβαλα, τύμπανα ή τυλιδική δηλαδή και φρυγική μουσική. Θα λέγαμε σήμερα μία ήπια μουσική ηρεμή τους νέους όπως και τους μεγαλύτερους. Ακόμη και τα ζώα πολλές φορές. Και μάλιστα λένε μερικοί και τα έμβρια ακόμη. Η ήπια και ήρεμη μουσική, αντίθετα εκείνη η άγρια, ξέρω πώς λέγεται, heavy metal, τώρα υπάρχει κάτι πιο heavy από το παλιό heavy, δεν τα ξέρω και καλά. Λοιπόν, σε εξαγριώνει. Πώς οι νέοι να μείνουν ήρεμοι και σωστοί και κόσμοι όταν ακούνε μία μουσική που τους βγάζει από τον εαυτό τους, τους σωθεί να επιτεθούν, να κάνουν πράξεις άγριες, σαν την ίδια τη μουσική που ακούνε. Μακριά λοιπόν αυτή η μουσική από τους νέους. Δεν είναι απαραίτητο να ακούνε κλασική μουσική αν δεν τους αρέσει. Υπάρχουν και άλλες μουσικές και τραγούδια απλά που ηρεμούν. Στο ανώτερο επίπεδο,
πηγαίνουν τα μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς να δίνει σαφείς οδηγίες για την ηλικία. Αντίθετα με τον Αριστοτέλη που ανά επταετία θέλει την εκπαίδευση, τρεις βαθμίδες, σχεδόν όπως έχουμε και σήμερα. Ο Πλάτων δεν δίνει συγκεκριμένη ηλικία, γιατί θεωρεί, ακριβώς όπως και οι Πυθαγόροι, ότι οι πιο ικανοί μαθητές μπορούν να φτάσουν πιο εύκολα, σε λιγότερο χρόνο, στην ανώτερη διαδικασία, ενώ οι λιγότερο ικανοί θέλουν πιο πολύ χρόνο, πιο πολλά χρόνια γι' αυτό. Έτσι το αφήνει ανοιχτό και έχει το πρόγραμμα της ανώτερης βαθμίδας, που περιλαμβάνει πάλι τα ίδια μαθήματα, αλλά σε ανώτερο επίπεδο καταρχήν, γυμναστική, μουσική, αριθμητική, γεωμετρία. Προστίθενται όμως και κάποια πιο δύσκολα, όπως είναι η φυσική, η αστρονομία και τελευταία και πιο δύσκολα και πιο σπουδαία από όλα, η διαλεκτική και η φιλοσοφία. Μάλιστα, η διαλεκτική είναι η κατεξοχήν μέθοδος της φιλοσοφίας. Είναι η μέθοδος εκείνη που έχει δύο επιμέρους μεθόδους, τη διαίρεση και τη σύνθεση ή τη συναγωγή, όπου συναγωγή είναι η πορεία του νου από τα πολλά στο εν, δηλαδή βλέπουμε πολλά δέντρα. Παρατηρούμε τα κοινά γνωρίσματα, τα βασικά κοινά γνωρίσματα των δέντρων, για να δώσουμε τον ορισμό, το καθόλου που ισχύει για όλα τα δέντρα. Δηλαδή, δέντρο είναι ένα φυτό που έχει ρίζες, έχει κορμό, έχει κλαριά κτλ. Τώρα, αν είναι φιλοβόλο ή αϊθαλές, δεν μας ενδιαφέρει. Αν είναι αμυγδαλιά ή αχλαδιά, επίσης δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Και δίνουμε τον ορισμό του δέντρου. Από τα πολλά, λοιπόν, πηγαίνουμε στο ένα. Κάτι αντίστοιχο με τις ιδέες, τις πλατωνικές, τις έννοιες. Και αντίθετα, η διαίρεση είναι όταν θέλουμε να διαπιστώσουμε αν ισχύει ένας ορισμός που έχουμε δώσει. Ας πούμε, τι είναι τραπέζι. Τραπέζι είναι ένα έπιπλο πάνω στο οποίο ακουμπάμε πράγματα. Τώρα, αν είναι πιάτα αυτά που θα ακουμπήσουμε, ή χαρτιά, ή αντικείμενα διακοσμητικά, δεν έχει σημασία. Αν έχει ένα κεντρικό στήριγμα, το τραπέζι 4 ή 2, πάλι δεν μας ενδιαφέρει από τι υλικό είναι καμωμένο. Άρα, τραπέζι είναι ένα έπιπλο πάνω στο οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε πράγματα, για να διευκολύνουμε τις πρακτικές ανάγκες της ζωής μας. Έχουμε δώσει λοιπόν τον ορισμό αυτό. Θέλουμε τώρα να δούμε ισχύει αυτός ο ορισμός. Πάμε λοιπόν από τον ορισμό που έχουμε δώσει, τα καθολικά δηλαδή γνωρίσματα, τα ουσιαστικά, τα ουσιώδη και καθολικά γνωρίσματα, στα πολλά επιμέρους. Και διαπιστώνουμε ισχύει. Εάν ισχύει, είναι σωστός. Εάν δεν ισχύει, τότε πρέπει να δώσουμε ένα νέο ορισμό, είναι λανθασμένος και πρέπει να τον μεταβάλουμε. Αυτές οι δύο, η συναγωγή λοιπόν και η διαίρεση, είναι οι λογικές μέθοδοι της διαλεκτικής, η οποία είναι η κατεξοχήν μέθοδος της φιλοσοφίας. Και γι' αυτό, επειδή είναι πολύ βασική η διαλεκτική, ονομάζεται από τον Πλάτωνα επιστέγασμα ή θρυγκός με γιώτα, δηλαδή η κορυφή ενός οικοδομήματος, εδώ πέρα το επιστέγασμα των άλλων μαθημάτων ή των άλλων επιστημών. Τώρα, θα μου πείτε, στο ανώτερο επίπεδο φτάνουν όλοι μαθητές? Όχι. Εκείνοι που έχουν την επιθυμία να εκπαιδευτούν περισσότερο και βεβαίως και τις ικανότητες να φτάσουν στο ανώτατο σημείο της εκπαιδευτικής πορείας. Άρα, φτάνουν κυρίως εκείνοι που πρόκειται να γίνουν φύλακες ή άρχοντες ή βασιλείς στην πλατωνική πολιτεία. Και αφού αποκτήσουν γνώσεις σε όλες τις επιστήμες και όχι μόνο σε μία επιμέρους, όπως γίνεται σήμερα συνήθως, βεβαίως σήμερα υπάρχει και εις βάθος μεγάλη γνώση, έχει πολύ αυξηθεί η γνώση μας στις διάφορες επιστήμες, δεν μπορούμε και εις πλάτος και εις βάθος, τότε δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένες οι επιστήμες, άρα μπορούσε κάποιος, ο άρχοντας, φιλόσοφος προκειμένου, να γνωρίζει όλες τις επιμέρους επιστήμες. Και σήμερα τόσο το καλύτερο, αν κάποιος, ας πούμε, εκτός από την νομική επιστήμη, όντας μέλος της κυβερνητικής ομάδας, ας πούμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν εκτός, ας πούμε, της νομικής επιστήμης, έχει ακολουθήσει και κάποιαν άλλη. Κάποιες άλλες επιστήμες, τόσο το καλύτερο. Δύσκολο μεν, αλλά επιθυμητό. Όμως, πέραν από τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει οι μελλοντικοί κυβερνήτες, η φιλοσοφία είναι απαραίτητη οπωσδήποτε, γιατί οδηγεί στις ιδέες και έτσι θα γίνουν καλοί, δηλαδή αγαθοί, οι άρχοντες αυτοί. Εκτός των γνώσεων που θα έχουν αποκτήσει, δηλαδή ενάρετη τι σημαίνει, τέσσερις βασικές αρετές στον Πλάτωνα,
όπως τις έχουμε αναφέρει, είναι σοφία, ανδρεία, σοφροσύνη, δικαιοσύνη. Άρα έχουν γίνει αυτοί δίκαιοι, ανδρείοι, σόφρονες και σοφοί. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να υποβληθούν καταρχήν σε σωματικές δοκιμασίες. Να δείξουν ότι αντέχουν την ζέστη, το κρύο, την πείνα, γιατί μπορεί να τους χρειαστεί να ηγηθούν σε καιρό πολέμου των άλλων πολιτών, των πολεμιστών προκειμένου, και να βρεθούν σε δύσκολες συνθήκες. Δεν θα καθίσουν πίσω σε κάποιο γραφείο να δίνουν εντολές, πρώτοι αυτοί θα βαδίζουν. Άρα πρέπει να αντέχουν στα δύσκολα. Ή σε πειρασμούς, ακόμη πιο δύσκολο αυτό, να μην υποκύπτουν εύκολα σε κάτι που το σώμα τους θα τους οθήσει να κάνουν ή να επιδιώξουν, γιατί τότε διαφθείρονται πάρα πολύ εύκολα. Παράλληλα, θα παίρνουν μέρος σε στρατιωτικά γυμνάσια και αληθινές μάχες για να διαπιστωθεί με σιγουριά η αντοχή τους. Αφού περάσουν και από αυτή τη δοκιμασία, θα τοποθετηθούν δοκιμαστικά καταρχήν σε κάποιες δημόσιες θέσεις, δίνει δηλαδή δικλείδες ασφαλείας ο φιλόσοφος, σε κάποιες δημόσιες θέσεις, και μόνο αν κριθούν άξιοι, γίνονται άρχοντες της πόλης, αφού βεβαίως έχουν φτάσει και στην ηλικία των 50 ετών. Αυτά τα 50 έτη δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν έχει περάσει από όλες αυτές τις δοκιμασίες, αλλά είναι 50 ετών, μπορεί να καταλάβει την πολιτική εξουσία. Όχι βέβαια. Και 50 ετών και να έχει περάσει από γνώσεις, από δοκιμασίες αντοχής σε ειδονές πειρασμούς και άλλες κακουχίες, και έχει βγει νικητής. Αυτό επίσης μας δείχνει πόσο πολυχρόνια ήταν η εκπαίδευση στον Πλάτωνα και επίσης πόσο πολυχρόνιες ήταν οι δοκιμασίες στις οποίες έπρεπε να υποβληθούν οι άρχοντες. Θεωρεί ότι έτσι έχουν πιο εξασφαλισμένο οι πολίτες την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους. Και θα καταλήξει στο συμπέρασμα, αυτοί λοιπόν που θα έχουν περάσει από όλα αυτά και έχουν γίνει και 50 ετών μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τη μακροχρόνια, θα είναι πλέον οι φιλόσοφοι βασιλείς, οι οποίοι θα διοικούν δίκαια και ενάρετα την πόλη και θα σταματήσουν πλέον οι έρηδες, εφόσον αυτοί θα είναι δίκαιοι και δεν θα υπάρχουν ανάμεσα στους πολίτες ούτε διαμάχες, ούτε κάποιος θα φθονεί τον άλλον γιατί έχει περισσότερα από αυτόν, γιατί θα ξέρει ότι δικαιούται περισσότερα αξιώματα, γιατί χρήματα έτσι κι αλλιώς οι άρχοντες δεν έχουν. Άρα δεν θα τον φθονεί, γιατί ο ίδιος κάνει αυτό το οποίο του αρέσει να κάνει. Μπορεί να του αρέσει να είναι υποδηματοποιός. Γιατί να φθονεί τον άλλον, αφού αυτό που θέλει, αυτό έχει και ως επάγγελμα. Άρα λείπει ο φθόνος και βεβαίως και η ζηλοφθονία. Και όλοι θα ζουν ειρηνικά. Νομίζει δηλαδή ότι μία αιτία των δεινών, των πόλεων και των έρηδων που υπάρχουν σε αυτές είναι ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να ζηλεύει τον άλλον. Γιατί έχει περισσότερα, γιατί έχει καλύτερη θέση, γιατί κάνει κάτι, ένα επάγγελμα που ο ίδιος θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν το κάνει. Σύμφωνα λοιπόν με την παιδεία όπως την ορίζει ο Πλάτων και την έχει μάλιστα σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια, αφού ο καθένας θα κάνει ό,τι εκ φύσεως είναι προορισμένος να εκτελεί, θα είναι ευδαίμων με αυτό και δεν θα έχει πρόβλημα με τους υπολείπους. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εάν δεν βασιλεύσουν οι φιλόσοφοι, δεν φιλοσοφήσουν οι βασιλείς, με τη σημασία που δίνει στον όρο φιλόσοφος, δεν μπορεί ποτέ να είναι ευτυχείς, δηλαδή ευδαίμονες, οι πόλεις και οι πολίτες. Εάν μη ή οι φιλόσοφοι βασιλεύσωση είναι εν τες πόλεσιν, δεν χρειάζεται μετάφραση, είναι απλούστατο, ή οι βασιλείς φιλοσοφήσωση, και τούτο εις ταυτόν ξυμπέσει δύναμη είστε πολιτική και φιλοσοφία, και η δύναμη πολιτική συμπέσει με την φιλοσοφία, ουκ εστ κακόν παύλα, λέμε τελεία και παύλα, τες πόλεις, δεν θα υπάρξει ποτέ στα τέλος των δεινών για τις πόλεις. Επίσης, αυτοί που θα γίνουν άρχοντες θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους διαδόχους τους. Δηλαδή, είναι και παιδαγωγοί, ούτως άλλους αϊπαιδεύσαντας, τι ούτως αντικαταλειπώντας τις πόλεις ως φύλακας. Πρέπει να προβλέψουν και για το μέλλον. Και τότε οι ίδιοι θα απέλθουν εις μακάρον ίσους. Καλά, αυτό είναι ένα λογοτεχνικό, μια λογοτεχνική πρόταση που δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την πρακτική εφαρμογή της πλατωνικής παιδείας. Τώρα, το ζήτημα είναι εφικτό αυτό που ο Πλάτων έχει σχεδιάσει με τόση προσοχή? Εν μέρη είναι εφικτό. Είπαμε κάποια πράγματα που και σήμερα εμείς τα επιδιώκουμε. Τη δωρεάν παιδεία,
την αυτενέργεια των μαθητών που επιτυγχάνεται κυρίως με το διάλογο, τη συναισθηματική σχέση ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, την ίση εκπαίδευση όχι μόνο αγοριών και κοριτσιών αλλά όλων των νέων, είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι πτωχοί, είτε ανήκουν στην τάξη, σε παλαιότερα τουλάχιστον των ευγενών, είτε του λαού, μόνο οι ικανότητές τους να λαμβάνονται υπόψη. Κάποια πράγματα λοιπόν έχουν ήδη επιτευχθεί, κάποια άλλα είναι ακόμα ζητούμενο. Οπωσδήποτε πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο αυτό το οποίο θέλει ο Πλάτων, να φιλοσοφήσουν οι κυβερνώντες ή να κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι, με την σημασία που δίνει στον όρο, δηλαδή της τέλειας γνώσης και της τέλειας αρετής, οι άνθρωποι αυτοί. Άρα, ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι είναι μεν ωραίο θεωρητικά και εν μέρει εφαρμόσιμο σήμερα. Στα επιμέρους σημεία μπορούμε να πούμε ότι είναι εφαρμόσιμο ή μπορούμε να επιδιώξουμε να εφαρμοστεί. Το γενικό του όμως σχήμα είναι δύσκολο. Το ξέρει και ο ίδιος. Είναι λοιπόν ένα θεωρητικό σχήμα με λογική δομή, ένα πρότυπο παιδείας και πολιτικού βίου, που όμως είναι πολύ δύσκολο, δυστυχώς, δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Όμως αποβλέπει στη δημιουργία ενός δίκαιου και ειρηνικού κόσμου, γιατί βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της ανθρώπινης φύσης, ως περκύκλωση αυξανωμένη. Δηλαδή, πώς λέμε, φαύλος κύκλος, εδώ είναι καλός κύκλος. Εάν καλοί είναι οι κυβερνώντες, παύλα παιδαγωγοί, παύλα φιλόσοφοι, όλο και καλύτερους μαθητές θα κάνουν αυτοί πάλι, όλο και καλύτερους τους επόμενους, και πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Τροφή γάρ και παίδευση χρηστή, σωζωμένη φύση αγαθά εμπή. Γιατί η σωστή παιδεία, εάν σωστά διατηρείται και εφαρμόζεται, θα δημιουργήσει αγαθούς ανθρώπους. Και πάλι αυτές οι αγαθές φύσεις θα κάνουν μαθητές ακόμη έτη βελτίους των προτέρων φύονται, ακόμη καλύτερους από τους προηγούμενους. Η πλατωνική παιδεία, όπως και η πολιτεία, ακόμα και αν δεν πραγματοποιηθεί ποτέ και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί, όπως φαίνεται δηλαδή, θα μείνει ως θεωρητικό σχήμα, αποτελεί όμως για τους φιλοσόφους και γενικώς τους διανοουμένους μία καθοδηγητική αρχή που τους υποδεικνύει πώς πρέπει να ζουν, αν θέλουν να είναι αληθινά ευδαίμονες. Λέει ο ίδιος ο Πλάτων στην Πολιτεία: «Εν ουρανό ίσως παράδειγμα ανάκειται το βουλωμένο ουράν και ορόντι εαυτόν κατοικίζει». Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να πραγματοποιηθεί. Ίσως αυτό το όλο το σχέδιο που έχω προτείνει, θα μας πει, μόνο στον ουρανό, σαν πρότυπο να υπάρχει, και στην πράξη ουδόλως να μπορεί να πραγματοποιήσει. Βέβαια, ο ίδιος το πραγματοποίησε στην Ακαδημία, αλλά μέχρι εκεί. Από Ακαδημία να μετατεθεί σε επίπεδο πόλης δεν έγινε ποτέ. Και ορόντι αυτών κατοικίζει. Και να μπορεί κάποιος, να προσβλέποντας σε αυτό, να κατοικεί μέσα σε μια τέτοια πόλη. Όμως για τους φιλοσόφους διαφέρει ουδέν είτε που έστειν είτε έστε. Για τους φιλοσόφους, είτε γίνει πραγματικότητα είτε όχι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί τα γάρ ταύτης μόνη σαν πράξη άλλης δε ουδε μιας. Γιατί οι φιλόσοφοι θα ζουν με πρότυπο αυτούς τους κανόνες, αυτής της ιδανικής πολιτείας, έστω και αν δεν ισχύουν για τους άλλους ανθρώπους. Μας θυμίζει αυτό που είχε πει ο Αρίστιπος ο Κυριναίος, όταν είχε ερωτηθεί κατά τι διαφέρουν οι φιλόσοφοι των άλλων ανθρώπων, και είχε πει ότι και αν καταργηθούν οι νόμοι, οι φιλόσοφοι θα ζουν πάντα δίκαια και σωστά, είτε υπάρχουν νόμοι είτε όχι. Ας γίνει λοιπόν ένα συμπέρασμα γενικό σε σχέση με την πλατωνική ηθική, πολιτική και παιδεία. Ας γίνει οδηγός μας ο Πλάτων και ας μπορέσουμε να οργανώσουμε την προσωπικότητά μας έτσι όπως εκείνος μας οδηγεί να το κάνουμε, και αν αυτό γίνει σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα δασκάλους, εκπαιδευτικούς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που θα μπορούν να το μεταδώσουν, και αν όχι σε όλους, σε κάποιους από τους μαθητές τους, τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι μας περιμένουν καλύτερες ημέρες. Αφήνουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, το πάρα πολύ σημαντικό, να πούμε λίγα πράγματα για την φυσική, για τη φύση, για τη φυσική φιλοσοφία στον Πλάτωνα. Οι αντιλήψεις του Πλάτωνος για τον φυσικό κόσμο διαφέρουν, όπως εξάλλου και περί ψυχής και περί πολιτικής, διαφέρουν από διάλογο σε διάλογο, δηλαδή εξελίσσεται η σκέψη του φιλοσόφου, δεν παραμένει στάσιμη, δεν έχει ποτέ μία θεωρία για ένα θέμα η οποία δεν επιδέχεται μεταβολή και
κάποιες αλλαγές σε μεταγενέστερο διάλογο, εκτός βέβαια των τελευταίων διαλόγων, του τελευταίου, των νόμων. Άρα, όταν ερωτούμε ποιες είναι οι απόψεις του Πλάτωνος περί φύσεως, ας πούμε, ή περί ψυχής, ή περί ανθρώπινης ζωής, ας πούμε, κτλ., ή περί πολιτικής, αμέσως πρέπει ο ερωτώμενος να αντερωτά λέγοντας για ποια εποχή της συγγραφικής πορείας του Πλάτωνος ομιλούμε ή για ποιους διαλόγους ή για ποιο διάλογο, γιατί, όπως είπαμε, αλλάζουν. Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και με τις αντιλήψεις του περί φύσεως. Έτσι, επίσης και περί ιδεών. Η θεωρία του περί των ιδεών επίσης εξελίσσεται και αλλάζει από διάλογο σε διάλογο. Βεβαίως, ο πυρήνας παραμένει ίδιος, αλλά οι λεπτομέρειες μεταβάλλονται. Οι μεταβολές αυτές είναι ακόμη μεγαλύτερες όσον αφορά το φυσικό κόσμο. Παρατηρούμε έτσι ότι στον Φέδωνα, δηλαδή σε διάλογο σχετικά πρώιμο, ο αισθητός κόσμος, ο κόσμος που μας περιβάλλει, ο φυσικός κόσμος, περιγράφεται με τα χειρότερα χρώματα. Περιγράφεται ως κάτι τελείως διαφορετικό από τον κόσμο των νοητών αντικειμένων, δηλαδή των ιδεών, και ως η αιτία όλων των δεινών για τον άνθρωπο. Εντελώς αρνητικός είναι στον διάλογο αυτό ο Πλάτων για την φύση. Ο φυσικός κόσμος είναι ορατός, μεταβαλλόμενος, σύνθετος, φθαρτός, αιτία όλων των δεινών, όπως είπαμε, επιθυμιών, φόβων, ανοησίας, ταραχής, σύγχυσης, αντίθετα με τον κόσμο των ιδεών. Θα πει, λοιπόν, «Θόμεν δύο είδη των όντων». Έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά και ξεχωριστά είδη των όντων, το μεν ορατόν, το δε αηδές. Τα ορατά αντικείμενα, δηλαδή το φυσικό κόσμο και τον αόρατο κόσμο των νοητών, δίνοντας στη συνέχεια τις διαφορές που ήδη αναφέραμε. Ήδη όμως από το Συμπόσιο, λίγο μετά τον Φέδωνα, γράφει, έχουμε το σώμα, που είναι βεβαίως κάτι που ανήκει στον φυσικό κόσμο, μάλιστα το ωραίο σώμα, όχι μόνο να μην είναι εμπόδιο όσον αφορά τη θέαση των ιδεών από την ψυχή, όπως είχε πει στον Φέδωνα, αλλά να αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της κλίμακας, που βοηθεί τον φιλόσοφο να ανυψωθεί από τον αισθητό κόσμο στον νοητό. Υπάρχουν, όπως έχουμε ξαναπεί, και οι υπόλοιπες βαθμίδες, πέντε όπως ήταν και οι βαθμίδες της μίσης στα μυστήρια. Έχουμε το ένα ωραίο σώμα, τα πολλά ωραία σώματα, μετά την ομορφιά της ψυχής που είναι ακόμη ανώτερη από την ομορφιά του σώματος. Ύστερα, πράγματι, ένας άνθρωπος που είναι ιδιαιτερευής, που είναι διανοούμενος, που είναι καλλιτέχνης, τέλος πάντων, που έχει να προσφέρει στον κόσμο του πνεύματος πολλά πράγματα, είναι πολύ πιο γοητευτικός, μας προσελκύει περισσότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ωραίος στο σώμα, αλλά δεν συνοδεύεται αυτή η ομορφιά του και από την ομορφιά της ψυχής. Μπορεί κάποιες φορές να συνοδεύεται, αλλά συνήθως όχι. Μετά έχουμε την ομορφιά των ωραίων πράξεων και των επιστημών. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι πρέπει να αφιερώσουν όλη τους τη ζωή στην έβρεση της αλήθειας όσον αφορά μια επιστήμη, είτε αυτό είναι παλαιοντολογία, είτε αρχαιολογία, είτε φυσική επιστήμη, είτε αστρονομία, δεν έχει σημασία τι, και αφιερώνουν όλη τους τη ζωή σε αυτό ή στις ωραίες πράξεις, ας πούμε, αγωνίζονται για την ελευθερία, όπως τώρα έχουμε και τα 200 χρόνια της Επανάστασης Ελληνικής. Θεωρούν ότι είναι ανώτερο όλων το ιδανικό για το οποίο θυσιάζουν όλη τους τη ζωή ή όλα τα χρόνια της ζωής τους ερευνώντας. Και πάνω απ' όλα είναι η έννοια, το τελευταίο στάδιο, η έννοια του ωραίου. Άρα υπάρχει μία ιδιαίτερη πλέον αντιμετώπιση του σώματος, που είναι η πρώτη βαθμίδα της κλίμακος. Βέβαια είναι η κατώτερη, αλλά αν δεν πατήσεις αυτήν, δεν μπορείς να ανέβεις στις άλλες. Κατώτερη, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Παρόμοια διαδικασία υπάρχει και στον Φέδρο, μεταγενέστερο του Συμποσίου, όπου επισημαίνεται η σημασία της παρουσίας του ωραίου εφήβου, προκειμένου να θυμηθεί ο δάσκαλός του, ο όριμος αγαπημένος του, την ιδέα της ομορφιάς, αλλά και όλες τις άλλες ιδέες. Στον Τίμεο, η αποδοχή του φυσικού κόσμου είναι ακόμη σαφέστερη.
δεδομένου ότι ο διάλογος αυτός ερευνά πολλά θέματα, αλλά κυρίως θέματα κοσμολογίας και ανθρωπολογίας. Και έτσι, αν θέλουμε να έχουμε μία συνοπτική εικόνα της περιφύσεως διδασκαλίας του Πλάτωνος, πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουμε τον Τίμιο, τον σπουδαίο αυτό διάλογο. Εδώ βρίσκουμε την ιστορία των απαρχών του ανθρωπίνου γένους και κατά συνέπεια του φυσικού κόσμου, καθώς και μία περιγραφή του ανθρώπου. Ο διάλογος κλείνει με μία περιγραφή, για να μην σας βάλω σε λεπτομέρειες που δεν έχουν και αντίκρισμα σήμερα στα δεδομένα, απολύτως στα δεδομένα της σύγχρονης φυσικής ή ανθρωπολογικής επιστήμης. Ο διάλογος λοιπόν κλείνει με μία περιγραφή πλήρη θαυμασμού για τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει και που αποτελεί ένα αισθητό θεό, δηλαδή θα λέγαμε το σώμα του θεού. Είναι λοιπόν κάλλιστος, ωραιότατος, επίθετο που στους προηγούμενους διαλόγους έδινε μόνο για τις ιδέες. Όλες οι ιδέες είναι ωραίες, καλές και κάλλιστες. Θα μας πει λοιπόν ακριβώς στον Τίμεο, «Θνητά γάρ και αθάνατα ζώα λαβών και συμπληρωθείς όδε ο κόσμος». Ο φυσικός κόσμος περιλαμβάνει ζώα θνητά, δηλαδή είναι τα φυσικά όντα, αθάνατα εννοεί τους αστέρες. Θεωρούσαν οι αρχαίοι ότι τα ουράνια σώματα είναι αθάνατα, είναι θεϊκά και δεν φτύρονται. Ο κόσμος ούτως, ζώων ορατών, τα ορατά περιέχουν. Όλος, όπως πίστευαν και οι Πυθαγόροι, όλος ο φυσικός κόσμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ορατός, που εμπεριέχει όλα τα ορατά, εικόν του νοητού, πολύ σπουδαίο αυτό. Αποκτά τη σημασία του γιατί αποτελεί εικόνα του νοητού κόσμου. Έχουμε το επίπεδο των ιδεών, που είναι ο νοητός κόσμος, και εικόνα αυτού είναι ο φυσικός κόσμος. Παίρνει λοιπόν την αξία του, ακριβώς, γιατί απεικονίζει τις ιδέες. Μέγιστος και άριστος. Άριστος. Θα λέγαμε ένα επίθετο που έχει και χρειά ηθική. Γιατί το κάλλιστος αναφέρεται κυρίως στην ομορφιά των σωμάτων και των ιδεών βεβαίως αργότερα, αλλά το άριστος κυρίως αναφέρεται στην ψυχή. Τελεότατος, τελειότατος. Πολύ σπουδαίο και αυτό. Και θεωρεί ότι είναι ένας, εις ουρανός όδε, μονογενής όν. Εδώ βέβαια δεν έχει φτάσει τη σημερινή επιστήμη που γνωρίζουμε ότι οι κόσμοι είναι άπειροι. Αυτό το είχε συλλάβει ο Δημόκριτος, ο Αναξίμανδρος και κατόπιν ο Δημόκριτος. Επίσης, στον Τίμεο ο φυσικός κόσμος είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Άρα ο Θεός κάτι τέλειο μόνο μπορεί να δημιουργήσει και μάλιστα ο αγαθός δημιουργός, όπως είναι ο Θεός αυτός. Βέβαια δεν είναι ένας Θεός δημιουργός όπως ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης που εκ του μηδενός, εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήγαγες κλπ. Δεν είναι ένας Θεός που δημιουργεί τα πάντα από το τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην αρχαία Ελλάδα. Τίποτα δεν δημιουργείται από το μηδέν. Όλα δημιουργούνται από ένα προϋπάρχον υλικό. Ο φυσικός κόσμος λοιπόν δημιουργήθηκε από μια προϋπάρχουσα ύλη που ήταν όμως ατάκτως ερημένη και ο Θεός την έβαλε σε τάξη βάσει αριθμητικών και γεωμετρικών αναλογιών, μας θυμίζει εδώ τους Πυθαγορείους, και βεβαίως προσβλέποντας τις ιδέες. Έχουμε λοιπόν ένα Θεό δημιουργό με την έννοια του δημιουργού που έδιναν στη λέξη δημιουργός οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, ο δημιουργός είναι εκείνος που κατασκευάζει αντικείμενα, είτε της καθημερινής χρήσης, χρηστικά, τραπέζι, σερβίτσια, όπλα. Βεβαίως, καμιά φορά τα χρηστικά αντικείμενα είναι και καλλιτεχνήματα, είτε μόνο έργα των καλών τεχνών. Δημιουργός λοιπόν, ένας τέτοιος καλλιτέχνης, τεχνίτης, θεός, ο ακριβώς όπως ο καλλιτέχνης ή ο τεχνίτης προσβλέπει στο σχέδιο που έχει στο νου του για να φτιάξει είτε ένα άγαλμα, είτε ένα πίνακα ζωγραφικής, είτε ένα έπιπλο, προσβλέπει σε αυτό που έχει στο νου του, παίρνει την ύλη, την άμορφη, όπως θα πει αργότερα ο Αριστοτέλης, και την προσαρμόζει στην ιδέα που έχει στο μυαλό του, έτσι και ο Θεός δημιουργός προσβλέπει στις ιδέες και προσβλέποντας τον νοητό κόσμο, τακτοποιεί την ατάκτως ερημένη ύλη και τον ονομάζει ποιητή και πατέρα του παντός. Όλους που χρησιμοποιούμε και εμάς σήμερα για τον Θεό Δημιουργό, έστω και αν ο Θεός Δημιουργός των Ιουδαίων και των Χριστιανών, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον Θεό Δημιουργό του Πλάτωνος. Και μάλιστα παίρνει ως βοηθούς του άλλους κατώτερους θεούς,
και δημιουργεί τον κόσμο αυτό με λόγο και φρόνηση. Άρα, αφού τον δημιουργεί με λόγο και φρόνηση προσβλέποντας προς το κατά τα αυτά έχουν, δηλαδή προς ιδέες που δεν αλλάσουν αλλά μένουν πάντα ίδιες και σταθερές, ως εικόνα λοιπόν των όντως όντων, είναι δημιουργημένος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο δε Θεός που τον δημιούργησε είναι το άριστο των αιτίων. Βεβαίως για αίτια θα μας μιλήσει με λεπτομέρειες ο Αριστοτέλης, αλλά ήδη ο Πλάτων αποκαλεί τον Θεό δημιουργό άριστο των αιτίων, δηλαδή είναι αυτός η αιτία που δημιουργήθηκε ο φυσικός κόσμος. Μας λέει συγκεκριμένα πάντα στον Τίμεο, είδε καλώς έστειν όδε ο κόσμος, εάν δεχθούμε ότι είναι ωραίος, ο ωραιότερος θα πει των δυνατών κόσμων. Είναι, αν είναι ωραίος αυτός ο φυσικός κόσμος, ότε δημιουργός αγαθός. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Θεός δημιουργός που τον δημιούργησε είναι αγαθός και προς το αίδιον έβλεπε. Και όχι μόνο ήταν αγαθός, αλλά προσέβλεπε προς τις ιδέες που είναι ωραίες, άρα και εικόνα των ιδεών που είναι ωραίες, ο φυσικός κόσμος είναι εξίσου ωραίος. Όχι εξίσου, είναι ωραίος ως εικόνα των νοητών. Ο μεν γαρ κάλιστος των γεγονότων είναι ο πιο ωραίος από τους δυνατούς κόσμους, ο δε άριστος των αιτίων. Από όλα τα αίτια ο Θεός δημιουργός είναι ο άριστος. Έχει και μία ποιητικότητα ο Πλάτων πάντοτε στους διαλόγους, ειδικά σε ορισμένους. Η τελειότητα του κόσμου επίσης προέρχεται από το ότι αυτός είναι σφαιρικός. Όπως έχουμε πει, για τους αρχαίους Έλληνες η σφαίρα ήταν το τέλειο σχήμα. Γιατί όλα τα σημεία της περιφέρειας απέχουν εξίσου η έννοια της ισότητας ή του μέτρου. Η δικαιοσύνη, θα πει ο Αριστοτέλης, είναι ισότης και η ισότης είναι μέτρο, που το είχε πει και ο Δημόκτος. Απέχουν λοιπόν εξίσου από το κέντρο και αυτό δίνει αρμονία, δίνει ισορροπία, γιατί είναι το τέλειο σχήμα εκεί όπου αρχή και τέλος συμπίπτουν. Για να δημιουργηθεί ο κύκλος πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και για να γίνει κύκλος να τελειώσουμε στο ίδιο σημείο. Και βεβαίως όλα τα ουράνια σώματα που επίσης θεωρούνται θεϊκά και κάλλιστα, πολύ ωραία, έχουν σφαιρική μορφή. Και ακόμα και η κεφαλή του ανθρώπου, θα πει στον Τίμεο, ομοιάζει με σφαίρα, γιατί ο νους που χρησιμοποιεί ως έδρα τον εγκέφαλο είναι το ανώτερο μέρος του ανθρώπου. Είναι λοιπόν σφαιρικός ο κόσμος, άρα είναι τέλειος και επίσης πρικισμένος με ψυχή και νου. Πόσο διαφορετική είναι εδώ η τοποθέτηση που παίρνει ο Πλάτων σε σχέση με εκείνη που είδαμε στον Φέδωνα. Ο κόσμος λοιπόν είναι ζωντανός, είναι έμψυχος. Νουν δαφ χωρίς ψυχής αδύνατον παραγενέστετο. Ναι, αλλά αφού είναι έμψυχος, βασικό μέρος της ψυχής και το βασικότερο όλων είναι ο νους. Άρα αφού είναι έμψυχος, είναι και έλογος. Θα λέγαμε εμείς η σοφία της φύσης. Υπάρχει σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο μία σοφία. Ας πούμε τα ζώα που είναι πιο ευάλωτα από άλλα. Γεννούν πολλούς απογόνους. Τα δυνατά πολύ ισχυρά ολίγουσε ως ένα μόνο. Ας θυμηθούμε το γνωστό μύθο του Εσώπου με την Λένα που απάντησε στον θηλυκό λαγό που της έλεγε πόσα πολλά παιδιά κάνει αυτός ενώ εκείνο ένα. Ίσα αλλά λέον. Λοιπόν, αυτό είναι η σοφία της φύσης. Τα πουλιά όταν μεταναστεύουν, πώς σχηματίζουν ένα τρίγωνο για να μπορούν να πετούν πιο εύκολα κόντρα στον αέρα και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα, ώστε έφτασε ο Αριστοτέλης που ήταν και μελετητής των φυτών, των ζώων και εκτός από φιλόσοφος, άριστος βιολόγος, ότι ουδέν μάτιν η φύση πει. Τίποτα δεν υπάρχει που η φύση ματέως το κάνει, δηλαδή όλα έχουν ένα λόγο. Συνεπώς, ο κόσμος είναι έμψυχος, αλλά έχει και νου. Έχει μία λογική λοιπόν η φύση, ο φυσικός κόσμος, η οποία όλη αυτή η εικόνα οφείλεται στην θεϊκή αγαθότητα. Γιατί αγαθός είναι ο Θεός, αφού είναι αγαθός, δεν έχει ποτέ περιουδενός κανένα φθόνο. Άρα, αφού δεν φθονεί, δημιουργεί την τέλεια εικόνα του φυσικού κόσμου. Και επίσης, θα μας πει πάλι στον Τίμεο, ούτως δι λέγειν τον δεν τον κόσμο, αυτόν τον φυσικό κόσμο λοιπόν πρέπει να τον χαρακτηρίσουμε ως ζώον, ζωντανό. Αλλά κάθε ζωντανό είναι έμψυχο. Κάθε έμψυχο είναι και εν μέρη λογικό. Έμψυχον ένουν, έχει νου, τη αληθεία, δια την του Θεού γενέστε πρόνοια. Γιατί όλα αυτά ο Θεός τα προνόησε να γίνουν έτσι, ώστε να μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή και για να μπορούν να διατηρηθούν πρέπει να υπάρχει μια λογική της φύσης. Φυσικά η λογική αυτή είναι κατώτερη από τη λογική του ανθρώπου. Άλλο η λογική της φύσης και άλλο
ο λόγος στον άνθρωπο. Πόσο περισσότερο ο λόγος στον Θεό. Και βεβαίως αφού η ψυχή είναι προτέρα του σώματος και πολυτιμότερη από αυτό, στον άνθρωπο το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μία κοσμική ψυχή, μέρος της οποίας αποτελεί η ανθρώπινη, όπου πρώτα αυτήν δημιούργησε ο Θεός, πριν από το σώμα του κόσμου, δημιούργησε την κοσμική ψυχή, η οποία αποτελείται από κάποια στοιχεία. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτά γιατί είναι λίγο δύσκολα. Η αμέριστος ουσία και πάντα ίδια με τον εαυτό της, η μεριστή ή η φύση του εταίρου και η ενδιάμεση που αποτελείται από ανάμειξη των δύο προηγουμένων. Και μετά μιλά για τις περιστροφές της ψυχής αυτής. Δεν θα σας απασχολήσω με αυτό. Αφού λοιπόν δημιούργησε ο Θεός δημιουργός την κοσμική ψυχή, μετά έδωσε την ύπαρξη στα διάφορα είδη των φυσικών όντων, δηλαδή ένδυσε την ψυχή αυτή με κάποια σώματα. Και έτσι έφτιαξε πρώτον το ουράνιο θεών γένος, δηλαδή τους κινουμένους και τους απλανείς αστέρες. Το πτηνόν, δεύτερον το πτηνόν και αεροπόρον, τον, ανάλογα που βρίσκεται, πόσο ψηλά βρίσκεται το κάθε είδος, το τοποθετεί και ο Πλάτων αναλόγως σε διαβαθμίσεις. Το πτηνόν και αεροπόρον, δηλαδή τα πτηνά, τρίτον το ένιδρον και τέταρτον των πεζών και χερσαίων. Ο Θεός, όπως είπαμε, δημιούργησε όλα αυτά τα σώματα με τα οποία περιέβαλε την ψυχή του κόσμου, την κοσμική ψυχή, και αυτό το έκανε τακτοποιώντας, όπως είπα ήδη, την ύλη, την αρχικά υπάρχουσα ύλη, η οποία δέχθηκε, λες και είχε θέληση, να τακτοποιηθεί αρμονικά, δηλαδή με μαθηματικούς συνδυασμούς, τους οποίους με κάθε λεπτομέρεια αναπτύσσει στον τίμιο ο φιλόσοφος. Και υπάρχει επίσης και ένας χώρος μέσα στο οποίο τοποθετείται όλος αυτός ο κόσμος, που τον αποκαλεί υποδοχή ή τυθύνη. Η έννοια του χώρου, λοιπόν, παίζει βασικό ρόλο για πρώτη φορά εδώ, δηλαδή ό,τι υπάρχει αισθητό πρέπει να υπάρχει εν χώρο και εν χρόνο βέβαια. Και ό,τι απέμεινε από τα συστατικά της κοσμικής ψυχής χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό για τη δημιουργία της ψυχής του ανθρώπου. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου θεωρείται ένα μέρος μόνο της κοσμικής ψυχής. Φανταστείτε πόση αξία δίνει στον κόσμο πλέον ο φιλόσοφος. Αλλά ενώ η ψυχή του ανθρώπου βεβαίως είναι πολύτιμη, όμως η ενσάρκωσή της δημιούργησε τέτοια ταραχή, ώστε στην αρχή της ζωής του κάθε ανθρώπου φαίνεται ο άνθρωπος αυτός άνους. Δηλαδή τα μωρά δεν μπορούν να σκεφτούν ή όχι με απόλυτα λογικό τρόπο, γιατί ταράχθηκε από την πτώση αυτή η ψυχή και σιγά σιγά επανέρχεται στην προτέρα της κατάσταση. Διαδί ταύτα τα παθήματα, καταρχάς άνους ψυχή γίγνεται το πρώτον, όταν η σώμα ενδεθεί θνητόν. Και μόλις πέσει σε ένα θνητό σώμα, το ανώτερο μέρος της εγκλείεται στον εγκέφαλο, το λογιστικό, ενώ τα δύο άλλα έχουμε πλέον εδώ τις έδρες. Ενώ κατά τον Δημόκλητο και τον Λεύκηπο, τα άτομα της ψυχής είναι διασπαρμένα σε όλο το σώμα, δηλαδή ζωντανό είναι το χέρι. Άρα, αφού ψυχή ίσον ζωή, κατά τον Δημόκλητο, πρέπει να, οποιοδήποτε μέρος σώματος είναι ζωντανό και κινείται βέβαια, είτε με ηθελημένες κινήσεις, είτε τα εσωτερικά μας όργανα με αθέλητες, έχει ψυχή μέσα του, μόρια ψυχής. Κατά τον Πλάτωνα πάλι, αφού το ανώτερο μέρος είναι η σκέψη, η νόηση, η οποία επιτελείται στον εγκέφαλο, άρα πρέπει να εδρεύει σε ορισμένο μέρος, το κάθε μέρος ψυχής, όχι σε όλο το σώμα διάχυτη, αλλά και οι δύο απόψεις έχουν τη λογική τους. Αλλά κάθε μέρος της ψυχής να έχει την έδρα του. Έτσι, το λογιστικό μέρος εδρεύει στον εγκέφαλο, ενώ τα δύο κατώτερα εδρεύουν το θυμοειδές στον θώρακα και σήμερα ακόμη λέμε «σ' αγαπώ», ας πούμε, και δείχνουμε την καρδιά. Είναι απόϊχος εκείνων των παλαιών αντιλήψεων, μεταξύ λοιπόν φρενών και αυχένος, το άλλο το επιθυμητικό ανάμεσα στο διάφραγμα και τον ομφαλό. Λοιπόν, έτσι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Σας είπα για την ύλη, λοιπόν, που εκινεί το πλημελός και ατάκτος και την ήγα γεννηστάξη.
προσβλέποντας προσιδές, επαναλαμβάνω τα πιο σημαντικά, δίνοντας ψυχή και νόηση στον κόσμο αυτό. Και έτσι ο κόσμος με τα δεδομένα αυτά έγινε ον ανόλεθρον αλλού και όνιον. Ανόλεθρο είναι μια αθανασία in perpetuum, όπως λέγεται, δηλαδή κάθε φυσικό «ον» αφήνει στη θέση του ένα άλλο όμοιο με αυτό. Δεν είναι η αθανασία της ψυχής που διατηρεί την ταυτότητά της μετά το θάνατο, είναι ένα άλλο είδος αθανασίας. Ανόλεθρον λοιπόν «ον γενόμενον αλλού και όνων, ψυχήν και σώμα έχων, καθάπερι κατά νόμων όντες θεοί», όπως οι θεοί. Είναι δηλαδή το ορατό σώμα του Θεού. Εδώ θα τελειώσουμε με τον Πλάτωνα για να δούμε στη συνέχεια, στα επόμενα μαθήματα, ποιοι ήταν τους διαδόχους του Πλάτωνος, οι οποίοι σε γενικές γραμμές μπορούν να διαρρεθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους ακαδημαϊκούς, δηλαδή εκείνοι που τον διαδέχτηκαν στην Ακαδημία και εκείνοι που έζησαν αρκετά χρόνια μετά, και που δεν πέρασαν όλοι από την Ακαδημία, αλλά μελέτησαν τα έργα του, τον αγάπησαν, αγάπησαν τις σκέψεις του φυσικά, υιοθέτησαν τις απόψεις του, προσπάθησαν να τις ερμηνεύσουν και αυτοί πήραν όχι μόνο από τον Πλάτωνα, αλλά και από άλλους φιλοσόφους, όμως κατ' εξοχήν ασχολήθηκαν με τα πλατωνικά κείμενα, είναι η λεγόμενη εκλεκτική πλατωνική. Ακαδημαϊκή λοιπόν και εκλεκτική πλατωνική στα επόμενα μαθήματα. Καλή σας νύχτα.